Εντονώνοντας αντιδράσεις, έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει και μάλιστα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εκτιμάτε αυτή την απόφαση, ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή για τους οποίους προχώρησε η κυβέρνηση σε αυτή την απόφαση. Καταρχήν, οι αντιδράσεις είναι πολλές και είναι και διάχυτες, γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά το ΚΕΘΕΑ και το έργο του. Το γνωρίζει, επειδή έχει άμεση επαφή με τη δουλειά του. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρέμβαση της κυβέρνησης, το πρώτο το οποίο έχω να πω είναι ότι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει πραξικοπηματικά χαρακτηριστικά, δηλαδή εκδόθηκε ξαφνικά για ένα θέμα το οποίο δεν είχε ανάγκη μιας έκτακτης και εξαιρετικής παρέμβασης, αφορούσε τον τρόπο διοίκησης ενός οργανισμού, ο οποίος παρέχει έργο από το 1983 σχεδόν, 87 ως ΚΕΘΕΑ προηγουμένως. 37 σχεδόν χρόνια, ναι. Κάπου εκεί. Είναι ένα πάγιο θέμα. Λοιπόν, ουσιαστικά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προσκρούει στο Σύνταγμα. Γιατί το Σύνταγμα θέλει αυτές να λαμβάνονται υπόψη μόνο να προχωρούν, να γίνονται, μόνο όταν υπάρχουν έκτακτα περιστατικά. Απλώς η νομολογία θεωρεί ότι είναι ένα διαδικαστικό θέμα, δηλαδή ότι δεν μπορεί να προσβληθεί τυπικά και μάλιστα με την άποψη που επικρατεί, γιατί υπάρχει και μειοψηφούς άποψη. Αυτό που διαδικαστική άποψη. Από ουσιαστική άποψη τώρα, αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση ως σκεπτικό είναι ένα fake news, δηλαδή το ότι δεν υπήρχε λογοδοσία ενώ το δημόσιο χρηματοδοτεί, δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα, διότι το ΚΕΘΕΑ ανήκει στους φορείς της Γενικής Διακυβέρνησης και έχει πλήρη τον έλεγχο που έχουν όλοι όσοι ανήκουν στους φορείς Γενικής Διακυβέρνησης και οικονομικά και διοικητικά, δηλαδή πρόσληψη μέσω υπουργικών αποφάσεων κλπ. Κλπ. Άρα δεν ανταποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. Και δεν είχε ποτέ σκάνδαλα από ό,τι ξέρω. Και δεν είχε και ποτέ σκάνδαλα, οπότε ούτε αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επομένως, η αιτιολογία της έκδοσης είναι ψευδής. Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί αυτή η παρέμβαση. Τώρα από εκεί και πέρα κάνει κανείς υποθέσεις. Κάποιες υποθέσεις είναι ότι δεν άρεσαν στην κυβέρνηση κάποια πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο ΚΕΘΕΑ ή ανήκουν στη διοίκηση, προκύπτουν από την αυτοδιοίκηση του ΚΕΘΕΑ. Πράγμα το οποίο είναι επίσης ψευδές, διότι στη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ ανέκαθεν υπήρχαν πρόσωπα από όλα τα κόμματα και αυτό που έχει σημασία είναι ότι από όποιο κόμμα και να προερχόταν κάποιος, γιατί περισσότερο βέβαια δεν είχαν επαφή με κόμματα, αλλά και αυτοί που είχαν στο ΚΕΘΕΑ πήγαιναν για να στηρίξουν το έργο του ΚΕΘΕΑ και όχι για να στηρίξουν το κόμμα τους. Και αυτό ισχύει για όλους, για έναν προς έναν. Ποτέ δεν έδρασαν κομματικά. Ο ίδιος υπήρξε τρεις φορές πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, μια φορά αντιπρόεδρος. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω ήσασταν και όπως όλοι όσοι είναι στο ΚΕΘΕΑ στη διοίκηση, άμυστοι. Ενώ τώρα διορίζονται και επιβαρύνονται ο κρατικός προϋπολογισμός. Βεβαίως. Οι μεν όσοι ανήκουν στην διοίκηση είναι απολύτως άμυστοι. Το δε προσωπικό μέχρι σήμερα υποαμείβεται. Διότι πέρα από τη βασική δουλειά που κάνει και χωρίς να πολύ προσέχει ωράρια, επίσης μετέχει στην παραγωγή ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων και δεν παίρνει την παραμικρή αμοιβή για τη συμμετοχή σε προγράμματα ή αντιμισθία, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει πουθενά αλλού. Θα σας πω και άλλο ένα λόγο, ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός και ο οποίος θα αυξήσει το κόστος εάν το ΚΕΘΕΑ το κάνουν, προσπαθήσουν να το κάνουν, γιατί εγώ πιστεύω δεν θα το κάνω, το κάνω αγοραίο. Το ΚΕΘΕΑ δεν έχει ούτε εργολαβίες φαγητού, ούτε εργολαβίες καθαρισμού, ούτε εργολαβίες φύλαξης. Α, μάλιστα. Διότι όλα αυτά τα εκτελεί το δικό του δυναμικό, τα εκτελούν τα μέλη του, είναι ένας από τους τρόπους με τον οποίο ζουν όλη την ημέρα στην κοινότητα και επομένως ένα τεράστιο κόστος που πληρώνουν οι άλλοι, αυτό δεν το έχει. Η επιβάρυνση του κόστους με την υπαγωγή στην αγορά του οργανισμού όπως θέλουν να το κάνουν, θέλει πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα είναι απλώς η μισθή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. Αυτός ήταν ο οργανισμός ανιδιοτέλειας. Όλοι δούλευαν για ένα στόχο στον οποίο πίστευαν, που είναι πολύ σημαντικός, αφορά τις ζωές των ανθρώπων, την απαλλαγή από τη δυστυχία και την υγεία των ανθρώπων. Γι' αυτό όλοι δούλευαν με πραγματικό ενθουσιασμό και με αυταπάρνηση. Θα επιβαρυνθεί πάρα πολύ το κόστος της οικονομίας με την υπαγωγή του ΚΕΘΕΑ σε αγοραίο καθεστώς και πέρα από αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει το θεραπευτικό έργο σε αυτούς τους κανόνες, γιατί το θεραπευτικό έργο έχει ως βασικό εργαλείο, δεν θα έλεγα το βασικό, το βασικότερο, αλλά θα έλεγα βασικό, την αυτοδιοίκηση.
Εσείς το ξέρετε καλά επί τη ευκαιρία, γιατί ήσασταν επί σειρά ετών εθελοντής μέσα στο ΚΕΘΕΑΤΗ. Άρχισα να συνεργάζομαι και να μετέχω στην ζωή του ΚΕΘΕΑ από το 1984. Α, τόσο παλιά. Τόσο παλιά. Και ήμουνα και μέλος και του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγει το 1987, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αργότερα εκλέχθηκα τρεις φορές πρόεδρος και μετά αντιπρόεδρος. Μάλιστα, είχα βάλει μια υποψηφιότητα τώρα και απλό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν με ενδιαφέρουν οι τίτλοι. Με ενδιαφέρει να συμμετέχω σε αυτή τη δουλειά που θεωρώ πολύ σημαντική από οποιαδήποτε θέση. Επομένως, είμαι ζυμωμένος 35 χρόνια με τη δουλειά του ΚΕΘΕΑ. Και λέτε ότι το αυτοδιοίκητο και η αυτοοργάνωση είναι κρίσιμο στη θεραπευτική μέθοδο που ακολουθεί το ΚΕΘΕΑ. Είναι βασικό θεραπευτικό εργαλείο. Να σας εξηγήσω. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ναρκωτικά. Έχει μία στάση ζωής που λέει: εγώ είμαι άρρωστος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, κάντε κάτι. Το βλέπετε, είμαι άρρωστος. Δεν φταίω για τα εγκλήματά μου, δεν φταίω που δεν δουλεύω, δεν φταίω που σας επιβαρύνω κτλ. Άρρωστος είμαι, κάντε κάτι. Η βασική προσπάθεια του ΚΕΘΕΑ είναι να τον κινητοποιήσει, να κάνει και αυτός κάτι για τον εαυτό του. Το ΚΕΘΕΑ ξέρει ότι δεν μπορεί μόνος του, γι' αυτό του λέει: μπορείς, αλλά όχι μόνος. Και αυτό διαβάζεται αφίδρομα. Μπορείς αλλά όχι μόνος, σημαίνει μπορούν οι άλλοι, αλλά όχι κι αν εσύ δεν κάνεις κάποια βήματα γιατί δεν κινητοποιηθείς. Και προκειμένου να τον κινητοποιήσει, αυτό το οποίο του δίνει σαν πρακτικό σημάδι στην καθημερινότητά του είναι ότι στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η ζωή του, συμμετέχει και ο ίδιος. Ο ίδιος αποφασίζει για το ποιοι θα πάνε στα μαγειρία, ή ποιοι θα πάνε αλλού, τι θα κάνουνε, αποφασίζει ποιο θα είναι το συντονιστικό συμβούλιο της δικιάς του μονάδας, οι εκπρόσωποι του προγράμματος και οι εκπρόσωποι του προγραμμάτων πάνε στο κεντρικό συμβούλιο και όλα αυτά εκλέγονται διότι συμβολίζουν το βασικό μήνυμα της θεραπείας που είναι στη ζωή συμμετέχεις. Συμμετέχεις στη ζωή, συμμετέχεις στη θεραπεία σου, συμμετέχεις στη καθημερινότητά σου, στην κοινωνία, φτιάχνεις φίλους, οργανώνεσαι με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό το τσεκουρώνουνε. Χάνεται. Και αν χαθεί αυτό, η θεραπεία μπαίνει σε κίνδυνο. Διότι το ΚΕΘΕΑ δεν στηρίζεται σε ουσίες υποκατάστατες. Στηρίζεται ακριβώς σε αυτά. Και βασικά σε αυτά για να μπορέσει να προσφέρει έργο. Έχετε στοχοποιηθεί λόγω του νόμου 4.322 του 2015, που είναι γνωστός και ως νόμος Παρασκευόπουλου και στο οποίο η Νέα Δημοκρατία και η ακροδεξιά σας κατηγορεί ότι με βάση αυτό το νόμο έχουν αποφυλακιστεί φοβεροί και τρομεροί εγκληματίες. Δηλαδή, κάθε εγκληματίας που αποφυλακίζεται το χρεώνει σε εσάς. Τι απαντάτε σε αυτές τις κατηγορίες? Ότι είναι ψεύδι από την κορφή μέχρι τα νύχια. Δηλαδή, όταν απολύονταν ένας άνθρωπος όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες κλπ, στο αποφυλακιστήριό του γράφεται και ο εκάστοτε ισχύον αποσυμφορητικός νόμος. Αποσυμφορητικούς νόμους έχουμε διαρκώς από το 2009 και προηγουμένως είχαμε σε διάφορες χρονιές. Αλλά σε ολονόν το απολυτήριο γράφεται αποσυμφορητικός νόμος. Οπότε εύκολο είναι σε όποιον δει το απολυτήριο να δει το απολυτήριο, γράφτηκε ο νόμος, απολύθηκε με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Το θέμα δεν ήταν αν το απολυτήριο γράφει τον νόμο Παρασκευόπουλου, που το γράφει όλο το απολυτήριο. Είναι το αν λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου απολύθηκε κάποιος λίγο νωρίτερα. Αυτό ήταν το θέμα. Παρακολουθώντας την ειδησιογραφία και προσπαθώντας να τη διασταυρώσω όσο μπορούσα, έβλεπα ότι στην πραγματικότητα η απόλυση είχε γίνει νωρίτερα από τις περιπτώσεις που ανέφεραν περίπου. Σε 10-12 περιπτώσεις το χρόνο μόνο διαβάσαμε κάποιος να είχε βγει νωρίτερα και να είχε υποτροπιάσει. Αυτό ήταν το μόνο ποσοστό. Σε 10 περιπτώσεις, δηλαδή όλες τις ώρες. Όλες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι μέσα σε 2 χρόνια μπορεί να απολύθηκαν 20.000 άνθρωποι. Αν μιλάμε για τέτοια νούμερα. Φυσικά. Οι απολυόμενοι είναι περίπου 10.000 άνθρωποι. Ο πληθυσμός στις φυλακές είναι 10-12.000, αλλά επειδή υπάρχει ένα ρολόι, οι εισερχόμενοι και απολυόμενοι υπερβαίνουν τον αριθμό της σταθερής χωρητικότητας. Άρα βγαίναν 20.000 άνθρωποι. Εάν κάνανε σοβαρά εγκλήματα από αυτούς τους 20.000, 10-12, έχουμε ένα ποσοστό θριάμβου στις διεθνείς στατιστικές ως προς την υποτροπή. Τώρα, αυτό είναι μόνο η αρχή του ψέματος. Τα ψέματα πολλές φορές ήταν χονδροειδή. Δηλαδή, διάβαζα ότι, ας πούμε, κάποιος απολύθηκε με τον νόμο Παρασκευόπουλου και δεν είχε περάσει από τη φυλακή καθόλου. Α, ναι. Βεβαίως. Αλλά ο κόσμος πειθόταν. Γιατί πειθόταν? Διότι η είδηση προερχόταν από μια αρχική πηγή, μη νόμιμη, ακόμα και αν ήταν υπηρεσιακή, ήταν μη νόμιμη, διότι όλα αυτά είναι προσωπικά δεδομένα, δεν τα βγάζει κανένα στην εφημερίδα. Μη νόμιμη λοιπόν ήταν η αρχική πηγή.
Στη συνέχεια έγραφε μία εφημερίδα το πρώτο ρεπορτάζ. Στη συνέχεια 10 εφημερίδες, οι οποίες εμένα μου έδιναν την εντύπωση της συμβεβλημένης με την πρώτη, δηλαδή το ότι αντίκουν στον ίδιο χώρο, είχαν κάνει αναπαραγωγή του τίτλου με copy-paste και αποσπασμάτων με copy-paste. Μέσα σε μία ώρα είχαμε 6-7 φύλλα που έλεγαν το ίδιο με copy-paste. Την επόμενη ώρα, δηλαδή μέχρι το 2ωρο, οι υπόλοιπες που λίγο πολύ ήταν φιλικές, ακόμη και χωρίς copy-paste, αναπαραγωγή την είδηση. Και εγώ βρεχόμουν μετά από 2 ώρες σχεδόν σε αδυναμία, να πω την αλήθεια. Δεν μπορούσα να διαψεύσω αυτές τις ειδήσεις, διότι ακόμη και αν έκανα δελτίο τύπου και το ανυπαρήγαγαν 2-3 εφημερίδες και εσείς ή κάποιοι άλλοι, ήταν τόσες πολλές ειδήσεις, τέτοιο το νέφος της ψευδοσύδησης, που ήταν αδύνατον να τα βάλω με το ψέμα. Τώρα, δεν σας ολοκλήρωσα, γιατί όλα αυτά ήταν μια επικίνδυνη ψευδολογία. Διότι ακόμη και αν σε ελάχιστες περιπτώσεις όντως είχαν υποτροπιάσει κάποιοι άνθρωποι που βγήκαν από τη φυλακή λίγο νωρίτερα, και σας είπα πόσο ασήμαντο ήταν το ποσοστό, η υποτροπή είναι ένα γενικό φαινόμενο. Είναι σε όλες τις χώρες του κόσμου η εγκληματικότητα στην υποτροπή, η δευτερογενής, είναι ψηλότερη από την πρωτογενή. Επομένως δεν θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι κι αλλιώς ποσοστά μηδενικά. Και να σας πω και ένα κυριότερο λόγο ακόμα. Οι στατιστικές έχουν δείξει ότι όσο πιο πολλά χρόνια μένει κάποιος στη φυλακή, τόσο χειροτερεύει η κατάσταση. Άλλωστε, τόσο μεγαλώνει. Ο σοφρονιστικός σύστημας δεν μπορεί να είναι τιμωρητικός. Πρέπει να είναι διαπαιδαγωγικός. Ακριβώς. Δηλαδή, στοιχειώδης δημοκρατικός κανόνας είναι αυτός. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι μετρημένος και στατιστικά. Δηλαδή, όσο περισσότερο μένει κάποιος, τόσο περισσότερο χάνει την επαφή του με την οικογένεια, χάνει την επαφή του με την κοινωνία, δυσκολεύεται να ζήσει νόμιμα και πηγαίνει και κολλάει σε συμμορίες. Άρα, όλο αυτό ήταν μια οργανωμένη και διαρκής προσπάθεια, η οποία είχε στόχο και το πρόσωπό μου, αλλά αυτό ας το αφήσω. Ξέρω ότι είχε το στόχο το πρόσωπό μου. Το ΣΥΡΙΖΑ βασικά είχε. Αλλά είχε και εμένα, αλλά είχε οπωσδήποτε το ΣΥΡΙΖΑ. Και οπωσδήποτε είχε και τη Δημοκρατία, θα σας πω κιόλας. Ναι. Διότι ξέρετε, δεν είναι και πρωτοφανής η τακτική ένταση είχαμε να προσπαθεί μια εξουσία να στηριχθεί στο φόβο. Όσο πιο αυταρχική είναι, όσο λιγότερο δημοκρατική είναι, τόσο περισσότερο στηρίζεται στο φόβο. Και οι φυλές στην προϊστορία είχαν τους αποδιακοπαίους τράγους και τα φόβητρα, προκειμένου τους ανθρώπους να τους φοβίζουν και να πειθαρχούν να κάνουν, να υπακούν τη φυλή. Έτσι, αυτό υπήρχε και παλιότερα. Το χαρακτηριστικό τώρα ήταν ότι έγινε η αιχμή του δόρατος, το κυριότερο κομμάτι της ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας προηγουμένως, διότι δεν μπορούσε να έχει μια ατζέντα που αφορά κοινωνικά ζητήματα, γιατί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά θέματα ήταν μια πολιτική να βοηθηθεί ο άνθρωπος ο οποίος ήταν σε δύσκολη θέση οικονομικά λόγω του μνημονίου κλπ. Δεν μπορούσε να έχει θέση αιχμή του δώρατος στα οικονομικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με το μνημόνιο τα πήγε μια χαρά. Παρέλαβε χώρα χρεωμένη και άφησε χώρα με μαξιλάρι δις. Δεν μπορούσε να τα βάλει εκεί. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να κατασκευάσει ένα μηχανισμό προπαγάνδας, να κάνει τον κόσμο να φοβάται και να διακινδυνεύει με αυτά τα ψέματα το να αυξηθεί πραγματικά εξαιτίας αυτής της πολιτικής εγκληματικότητας, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Μια τελευταία ερώτηση αφορά την τρέχουσα επικαιρότητα και τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σε σχέση με την ψήφο των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό. Ποια είναι η γνώμη σας περί αυτού? Λοιπόν, θα με πείτε μανιακό, αλλά πάλι στη Δημοκρατία θα πάω. Η Δημοκρατία θέλει να ψηφίζουν όλοι όσοι επηρεάζονται από την άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας, από την κυβέρνηση η οποία θα εκλεγεί. Αυτό σημαίνει ότι και ο Έλληνας που πήγε έξω εξαιτίας της κρίσης είχε τις σπουδές του, αλλά από τα συμφέροντά του, το σπίτι του, το βιός του, οι αγαπημένοι του άνθρωποι όλοι βρίσκονται εδώ και θα επηρεαστεί στη ζωή του από την ψήφο, αυτός θα μπορεί να ψηφίσει έστω και εν έξω. Η Δημοκρατία όμως δεν θέλει να ψηφίζει κάποιος μόνο επειδή είναι ομογενής. Δηλαδή δεν θέλει να ψηφίζει κάποιος επειδή έχει κοινό αίμα, αλλά έχει φύγει 2-3 γενιές και πια δεν επηρεάζεται από την πολιτική μιας κυβέρνησης που θα προκύψει στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στο αίμα, γιατί αν στηριχτούμε στο αίμα, είμαστε στο αντίπολο δέος της δημοκρατίας. Είμαστε στα πολιτεύματα που με το καλό όνομα τα έλεγαν αριστοκρατικά, εγώ θα έλεγα φιλοκρατικά. Αυτό έλεγαν τα πολιτεύματα που δεν ήθελαν τον κοινό τόπο
να αποτελεί εστία της πολιτικής, μάλλον βάση της πολιτικής, αλλά ήθελαν το αίμα. Έλεγαν ότι όποιος έχει το DNA, όποιος έχει τα γονίδια, όποιος ο προπάτορας όσο πίσω και να πάει, αυτός είναι δικός μας. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όντως πρέπει να δοθεί δυνατότητα ψήφου σε όσους έχουν βγει έξω και είναι πρόσχεροι η έξοδός τους, αλλά όχι σε αυτούς. Δεν λέω ότι με τους υπόλοιπους ομογενείς πρέπει να έχουμε δεσμούς. Φυσικά πρέπει να έχουμε δεσμούς. Αλλά οι δεσμοί μας πρέπει να είναι πολιτιστικοί, πρέπει να είναι κοινωνικοί, πρέπει να είναι ιστορικοί, πρέπει να είμαστε πάντα μαζί. Αλλά η διαχείριση των οικονομικών των συμφερόντων πρέπει να γίνεται από αυτούς που μετέχουν σε αυτή, που ζουν αυτή την πολιτική. Κύριε Παρασκευόπουλε, εκ μέρους του Λεύτερου Λίγια Τζιάννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου δώσατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε.